Λοιπόν, για δες τώρα που θα πάμε. Δες μια εδώ πέρα. Μια ολόκληρη τάξη μας. Μια ολόκληρη τάξη. Συγκεντρωμένη. Υπάρχει κανένας Θανάσης στην παρέα? Υπάρχει κανένας Θανάσης στην παρέα? Ισάκης, όχι. Θανάσης, Αθανασία, τίποτα, ε. Χρόνια πολλά στους Θανάσης από εμάς. Ωραία. Δεν πειράζει, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας βλέπουμε και μας βλέπετε, που μας κάνετε την τιμή να βγαίνουμε στο κανάλι σας και να επικοινωνούμε αυτό. Ολόκληρο βραβείο είναι αυτό όμως, έτσι δεν είναι? Δεν είναι και λίγο? Πρώτο, λοιπόν, να σας συστήσουμε στο κοινό. Πρώτο βραβείο Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Μουσικής. Πανευρωπαϊκή διάκριση για τη Φιλαρμονική του Δήμου Φιλιατών, έτσι? Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Δελή, το Διευθυντή της Φιλαρμονικής του Δήμου Φιλιατών. Καλή σας μέρα. Και τον κύριο Δημήτρη Ρήμνη, να μας συστήσω με το καλό. Ναι, το δάσκαλο αγγλικό, ναι. Συγχαρητήρια. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας κάνατε πολύ χαρούμενους και υπερήφανους, γιατί κάθε διάκριση, από όπου και αν προέρχεται, είναι μια, και ειδικά όταν σε αυτήν εμπλέκονται παιδιά, μαθητές, είναι μια διάκριση που μας κάνει όλους περήφανους. Ο λόγος εσάς λοιπόν για να μας πείτε λεπτομέρειες. Έτσι ακριβώς είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς για την τιμή που μας κάνατε. Είναι, όπως τα είπατε, μια ευρωπαϊκή διάκριση του δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατών σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Μπάντα του Δήμου Φιλιατών, που είναι και το σήμα κατά τεθέν εδώ της πόλης, στα πλαίσια του έργου E-Twinning με τίτλο Together in Concert, συναυλία από κοινού. Ο βασικός σκοπός αυτής της συναυλίας είναι να δημιουργήσει έναν καλλιτεχνικό διάβλο επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών σχολείων της Ευρώπης. Τα σχολεία που συμμετέχουν είναι, πέρα από μας, σχολεία από την Τουρκία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Αγγλία, τη Λετωνία, την Πολωνία, την Αρμενία και την Ουκρανία. Mm-hmm. Το πρόγραμμα αυτό ποιο σκοπό έχει? Έχουμε κάθε σχολείο, καταρχήν μέχρι τώρα, εκτελέσει ένα τραγούδι. Και στο διαγωνισμό καλύτερου music video έτυχε το σχολείο το δικό μας, με την προσπάθεια των μαθητών, να βγει πρώτο. Ποιο τραγούδι διαλέξατε εσείς, επιλέξατε, γιατί έχουμε και κάτι να ακούσουμε. Έτσι, να πάρουμε μια γεύση. Ναι. Προσπαθήσαμε, στείλαμε βασικά τρία μουσικά βίντεο, γιατί θέλαμε να καλύψουμε όλο το κομμάτι του διαγωνισμού που είχε να κάνει με κουλτούρες, πολιτισμό, αίσθημα, ανταλλαγή ιδεών. Στείλαμε σίγουρα το κομμάτι του Μπετόβεν, την Οδή στη Χαρά, το χοροδιακό μέρος, εκτελεσμένο βέβαια από τη φιλαρμονική της γνωστής 9ης συμφωνίας του Μπετόβεν, γιατί μέσα από αυτό θέλαμε να δείξουμε ότι είμαστε Ευρωπαϊκό Σχολείο, ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επικοινωνούμε τις ίδιες ιδέες, τον ίδιο πολιτισμό. Στείλαμε ένα ποτπουρί, ένα medley χριστουγεννιάτικων κομματιών, για τον λόγο των ημερών, και στείλαμε και ένα θρησκευτικό εργατήριο. Να πάρουμε μια γεύση μουσική φυσικά, από το τι στείλατε. Ακριβώς, ασυμβούλιο.
πάντως που είδαμε τη Συμφωνική Ορχήστρα με εσάς, με τους μαθητές, ό,τι πιο ωραίο και συγκινητικό. Πού παίζετε, σε ποιο χώρο παίζετε? Παίζουμε στο εσωτερικό του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου Φιλιατών. Και εκεί την προσκοπηθήκαμε όλα τα βίντεο μας από την εξαιρετική. Πώς και διαλέξατε το χώρο ενός ναού, δηλαδή, για να παρουσιάσετε το έργο σας? Θα σας πω, ένα από τα κομμάτια τα οποία στείλαμε στο διαγωνισμό ήταν ένα θρησκευτικό εμβατήριο με τίτλο Άγιος Μπινάς, συνθέτη του κύριου Σπύρο Προσοπάρη, το οποίο θέλαμε να δείξουμε ότι εμείς ως κουλτούρα, ως Έλληνες, όπως βέβαια και κάποιες χώρες στην Ευρώπη, όταν κάνουμε ιερές λιτανεύσεις στις εικόνες μας, στις γιορτές των Αγίων, χρησιμοποιούμε θρησκευτικά εμβατήρια. Και είχαμε όλο αυτό το πράγμα να το ντύσουμε σε συνδυασμό με το σκηνικό της Εκκλησίας. Βέβαια, εκμεταλλευτήκαμε και την πολύ ωραία ηχό που έχει ο ιερός ναός και για να βγάλουμε αυτό το πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Και έχει καλογυρισμένο σκηνοθετικά. Μου δίνεται πάρα πολύ καλή τηλεοπτικά. Υπάρχει επιμέλεια. Επαγγελματικών προδιαγραφών, λήψεις, το γύρισμα. Ο κύριος Κανδυλιώτης Καράλαμπος, ο οποίος ευμελήθηκε το βίντεο μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολύ καλλιτεχνική ματιά στο κομμάτι του βίντεο. Είναι από μόνος του καλλιτέχνης, ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ήταν καλό. Ξέρετε, μας κάνετε υπερήφανους όλοι εσείς που ασχολείστε πρώτα απ' όλα με μαθητές, με νέα παιδιά. Μάλιστα. Που έχουν όρεξη, όραμα, αυτή την νεανική ανυπακοή που δημιουργεί μία δημιουργική ορμή. Μας κάνετε όμως υπερήφανους και για έναν άλλο λόγο, γιατί με όλο αυτό το συνολικό αποτέλεσμα, και το μουσικό και το τηλεοπτικό που βλέπουμε, τονώνετε την αυτοπεποίθησή μας και αλλάζετε την κακή και στρεβλή εικόνα που έχει η χώρα μας στο εξωτερικό, ακόμη και στις ευρωπαϊκές χώρες, και δημιουργείτε μία νότα αισιοδοξίας αλλά και νεωτερισμού, εντυπωσιακή, εξαλείφοντας τη μιζέρια που κάποιοι προσπαθούν να μας κολλήσουν ως ταμπέλα. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Βανιτίδη, όπως τα λέτε. Πραγματικά, εμείς θέλαμε, η ιδέα ξεκίνησε να κάνουμε, από το να κάνουμε πράγματα εκτός της σχολικής τάξης, να ανοίξουμε σαν σχολείο την πόρτα μας στην κοινωνία, στους κοινωνικούς φορείς και στους γονείς, να κάνουμε κάτι πιο μεγάλο από τα συνηθισμένα. Και πραγματικά μέσα από αυτή την πλατφόρμα του e-twinning και του Twin Space δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να έχουν διάβλο επικοινωνίας με άλλα σχολεία της Ευρώπης και συγκεκριμένα να ανεβάσουν διαδικτυακά εικόνες, βίντεο, έγγραφα και σαν ανταπόδοση της δουλειάς τους την χάνουν ανατροφοδότηση από τους συνομήλικους τους στο εξωτερικό. Πάντως, ξέρετε, επειδή εδώ διαβάζουμε ότι συμμετείχαν και η Ιταλία, η Ισπανία, η Αγγλία, το θέμα είναι ότι σε όλες αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες τα παιδιά μαθαίνουν μουσική και σπουδάζουν κάποιο όργανο μέσα στα σχολεία, στο σχολικό πρόγραμμα. Οι γονείς είναι ήσυχοι, δεν τα πηγαίνουν στα οδεία, δεν πληρώνουν οδεία και πανάκριβα μαθήματα και ιδιαίτερα μαθήματα. Εκεί στη Θεσπρωτεία, στα Φιλιατά, πώς κατορθώσατε και με παιδιά ηλικίας δημοτικού, κυρίως από ό,τι βλέπω, και γυμνασίου ίσως κάποια. Πώς κατορθώσατε να δημιουργήσετε αυτή τη συμφωνική ορχήστρα? Λοιπόν, θα σας πω εν ολίγης ότι η φιλαρμονική του Δήμου Φιλιατών έχει μια ιστορία από το 1929. Προπολεμικά στην Κομόπολη μας υπήρχαν δύο φιλαρμονικές, οπότε καταλαβαίνετε ότι η ιστορία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο Δήμος Φιλιατών υποστηρίζει την προσπάθεια της φιλαρμονικής. Να ξέρετε ότι όλα τα παιδιά που διδάσκονται χάλκινα και ξύλινα και κουστά μουσικά όργανα στη φιλαρμονική διδάσκονται δωρεάν. Είναι μια παροχή κοινωνική του Δήμου ως προς τους μαθητές όλων των βαθμίδων και όλων των σχολείων της πόλης των Φιλιατών και γενικά του ευρύτερου Δήμου Φιλιατών. Είναι μια προσπάθεια που στην ουσία ξαναξεκίνησε κατά κάποιο τρόπο από το 2012 και μετά με την επαναλειτουργία του φυτωρίου της Φιλαρμονικής. Έχουμε τη χαρά και την τιμή αυτή τη στιγμή να φιλοξενούμε και να διδάσκονται και να συμμετέχουν στη Φιλαρμονική του Δήμου Φιλιατών 50 μουσικοί που να παίζουν όλες τις κατηγορίες των οργάνων. Και πέρα από το κομμάτι της φιλαρμονικής, αυτού που τουλάχιστον στην Ελλάδα τα προπαράδοτα ξέραμε ότι οι φιλαρμονικές είναι για αποδόσεις τιμών ή παρελάσεις ή λιτανεύσεις εικόνες,
σίγουρα είμαστε και αυτό, αλλά προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε ότι είμαστε ένα σχολείο μουσικής, ότι έχουμε συναυλιακό προφίλ, ότι έχουμε πολύ σημαντικές συνεργασίες. Και το καταφέρατε αυτό. Τώρα κλείνοντας σιγά σιγά να μας μιλήσει κάποιο παιδί που κάθεται δίπλα σας, έτσι αν μπορείτε λίγο να μας βοηθήσετε με τα... με τα Hans Frieda ακουστικά, να μας πει ο επόμενος στόχος, τι θα θέλανε όλοι μαζί ως ομάδα, πολύ καλή ομάδα που είναι, τι θα θέλανε να κάνουν από εδώ και πέρα τα παιδιά. Κυρία Πεμενίδου, μεταφέρω αμέσως την ερώτηση σε ένα παιδί. Ο επόμενος στόχος μας ποιος θα είναι από εδώ και πέρα. Λοιπόν, τι θα θέλατε να κάνετε από εδώ και πέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Κάνουμε... Οργανώνουμε μια συναυλία με αφιέρωμα στον ελληνικό και στον ξένο κινηματογράφο. Ναι. Και ο στόχος μας είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, να μας μάθουν γενικά σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και βέβαια σας έχουν μάθει ήδη πάντως στην Ευρώπη μετά από την κατάκτηση αυτή του Ευρωπαϊκού Βραβείου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους και θα τα ξαναπούμε σύντομα.